Ήταν μια σύσκεψη που ήταν αναμενόμενη και έπρεπε να γίνει, καθώς όπως γνωρίζετε έχουν προκληθεί τεράστιες ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα της 12ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου στην περιοχή μας. Οι ζημιές προκλήθηκαν σε όλες τις υποδομές των ΤΟΕΒ και επιπλέον σε χιλιάδες στρέμματα αγροτικών εκτάσεων. Ως εκ τούτου βάλαμε αυτό το ζήτημα στο Υπουργείο των Οικονομικών αλλά και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έτσι λοιπόν χθες έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Χρήστου του Τριαντόπουλου και με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας και είχε ως του κυρίου Κώστα Μπαγινέτα και είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη καταγραφή και συντονισμό όλων των δυνάμεων προκειμένου οι αγρότες να μην αντιμετωπίζουν μόνοι τους αυτά τα προβλήματα αλλά να έχουν και την κρατική αρρωγή. Εκτός των ΤΟΕΒ συμμετείχε και ο ΓΟΕΒ και θέλω να σας επισημάνω ότι το επόμενο διάστημα σε μια επιτροπή η οποία συστάθηκε και συμμετέχει και η Περιφέρεια θα υποβληθούν όλες οι προτάσεις των Προέδρων των ΤΟΕΒ και του ΓΟΕΒ ούτως ώστε μια συγκεντρωτική συγκεκριμένη πρόταση να αποσταλεί στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Επίσης πρέπει να υπογραμμίσω ότι συστάθηκε και μια επιτροπή εδώ στην περιφέρεια, συμμετέχει και η αγροτική οικονομία και κτηνιατρική με έναν υπάλληλο και στην ίδια επιτροπή συμμετέχει και το Υπουργείο των Οικονομικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοιου είδους τηλεδιάσκεψη και σύσκεψη και νομίζω ότι μπορούν επιτέλους να δρομολογηθούν λύσεις για τον χυμαζόμενο αγροτικό κόσμο του Εύρου.